Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς οι οποίοι σήμερα παρευρίσκεστε το σημερινό κάλεσμα. Και επίσης τον Δόκτωρα Αλεξέγκο, ο οποίος είναι δεύτερος στην ιεραρχία της κρατικής ρωσικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για τα θέματα φυτοϊγείας και ιατρικής. Και τους εκπροσώπους της εταιρείας Acer, τον κύριο Μπίλα, την κυρία Ναλπάνη, οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία για την επίσκεψη σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Οι επαφές, οι οποίες ξεκίνησαν με τις ρωσικές υπηρεσίες, άρχισαν κατά τη διάρκεια της Διεθνής Έκθεσης Τροφίμων μας στη Θεσσαλονίκη, στην Ευρώπη, όπου μετά την συνάντηση που είχαν με τον Υφυπουργό Γεωργίας, τον κύριο Σγουρίδη, όπου έθεσε το θέμα της άρσης του εμπάρκου για συγκεκριμένα προϊόντα της περιοχής, μεταξύ των οποίων και το ροδάκι, υπήρχε απάντηση της ρωσικής πλευράς, η οποία απέκλειε την επιλεκτική άρση του εμπάρκου για τα ελληνικά μόνο προϊόντα, θέτοντας ζήτημα περιορισμών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, στον οποίο συμμετέχει η Ρωσική Ομοσπονδία. Και μπήκε το ζήτημα της σύστασης μεικτών ελληνορωσικών εταιριών, οι οποίες με έδρα το ρωσικό έδαφος θα κάνουν το εισαγωγικό έργο και θα γίνεται στην Ρωσία η επεξεργασία των προϊόντων. Μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Μόσχα του κυρίου Τσίπρα, ζητήσαμε συνάντηση από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, τον κύριο Λαφαζάνη, για να μας ενημερώσει τι συζητήθηκε και ποιες είναι οι προοπτικές και πώς μπορούμε να κάνουμε επαφές με το ρωσικό παράγοντα για να δούμε τι εννοούν με μεικτές επιχειρήσεις, πώς μπορούν να στηθούν αυτές οι μεικτές επιχειρήσεις και φυσικά πώς θα γίνει η επεξεργασία. Ακολούθησαν συναντήσεις και με ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους, όπως για παράδειγμα κάποιους εκπροσώπους ρωσικής μεγάλης κρατικής εταιρείας, όπως επίσης και με τον κύριο Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη. Και ακολούθησε μια συνάντηση στο Υπουργείο Γεωργίας με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων κ. Τσίπρα Γεωργίου και τον Υπουργό Γεωργίας, τον αναπληρωτή Υπουργό, τον κ. Αποστόλου, για να δούμε πώς θα το δρομολογήσουμε, αν και οι χρόνοι ήταν περιορισμένοι. Αυτή η συνάντηση έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Τετάρτη βράδυ είχαμε συνάντηση στην Αθήνα, στο Κάραβελ, με τον κύριο Αλεξέγκο, όπου εκεί μας διευκρινίστηκε ότι το θέμα των μεικτών ελληνορωσικών επιχειρήσεων ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να περπατήσει και να έχει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούσαν. Προσανατολιζόταν η ρωσική πλευρά για την άρση του εμπάργου, είτε για μια ομάδα προϊόντων που ενδιαφέρεται η Ελλάδα, μεταξύ των οποίων το ροδάκινο, για όλες όμως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε για άρση για κάποιες χώρες όπως παράδειγμα Ελλάδα, Κύπρο και Ουγγαρία, για όλα τα αγροτικά προϊόντα. Μείναμε λοιπόν σε εκείνη τη συνάντηση. Είναι ενήμερη φυσικά η πολιτική ηγεσία για όλες αυτές τις επαφές. Και ακολούθησε στη συνέχεια ένα ενημερωτικό ότι ο κύριος Αλεξέγκο επιθυμεί να ξανάρθει στην Ελλάδα, ειδικά να συναντήσει τις παραγωγικές τάξεις της περιοχής μας, για να μπορέσει να μας ενημερώσει για τα νέα δεδομένα τα οποία προσδιορίζει η ρωσική κυβέρνηση. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της βούλησης του κύριου Αλεξέγκο και της εταιρείας της Acer, η οποία έχει επαφές με την ρωσική κρατική υπηρεσία, έγινε και η σημερινή συνάντηση, ελπίζοντας και εγώ όπως όλοι μας ότι θα δοθεί μια διέξοδος και ένα τέλος επιτυχές για τα ελληνικά προϊόντα, διότι θα πρέπει να ενημερώσουμε επίσης τις παραγωγικές τάξεις περιοχής μας ότι την προηγούμενη Τετάρτη όταν συνεδρίασε η Διαχειριστική Επιτροπή για τα φρούτα στις Βρυξέλλες και είχε ως θέμα και το ροδάκινο, όπου το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας προέβαλε συγκροτημένα τις θέσεις και τις απαιτήσεις μας για νέα μέτρα για τη χθερινή χρονιά που έρχεται και όπου δεν υπήρξε συγκεκριμένη απάντηση. Οι Βρυξέλλες είπαν ότι το θέμα θα το δουν, θα το θέσουν σε ανώτερα κλιμάκια. Το γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μόσχα παρακολουθεί το ζήτημα και, εν πάση περιπτώσει, το θέμα παραπέφθηκε για παραπίσω χωρίς να έχει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Αυτό είναι κάτι βέβαια που εμάς μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Έτσι λοιπόν η σημερινή συνάντηση θεωρώ ότι είναι κρίσιμη, ούτως ώστε να έχουμε απαντήσεις και πιθανόν διέξοδο
στα σοβαρότατα προβλήματα που μας απασχολούν. Και μπορεί μεν τους Ισπανούς και για τους Ιταλούς να υπάρχουν και άλλες διέξοδοι σε άλλες αγορές, τις οποίες ελέγχονται στη Δυτική Ευρώπη, αλλά για τους Έλληνες, ειδικά για το Ροδάκινο, δεν υπάρχουν πολλές διέξοδοι. Η βασική μας διέξοδος είναι η ρωσική αγορά. Η δε ουκρανική αγορά, λόγω της γνωστής κρίσης, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ και προσφέρει μικρές δυνατότητες για να μπορέσει να ικανοποιήσει τα δικά μας προβλήματα. Σας καλωσορίζω λοιπόν και σας ευχαριστώ για την σημερινή σας επίσκεψη. Είμαστε όλο αυτιά και ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα μας πείτε. Ευχαριστώ. Ladies and gentlemen, colleagues, friends, I'm very happy to be here today. It's my third very short visit to Greece, and I'm very happy to see more and more familiar faces. Σας καλωσορίζει λοιπόν όλους στη σημερινή συνάντηση, η οποία είναι η τρίτη επίσκεψη. Λίγο πιο προσφυγή, είστε υψηλότατη και θέλει λίγο πιο συγκεκριμένη. Είναι λοιπόν η τρίτη επίσκεψη στην Ελλάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα και χαίρεται πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ σήμερα και που φορά με τη φορά βλέπει όλο και περισσότερα γνώριμα πρόσωπα. What we are doing step by step with our colleagues, friends here in Greece and in Russia, we are trying to reopen our Russian market wide to Greek companies despite any political pressures and obstacles. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε σε συνεργασία οι δύο υπηρεσίες μας, αναφερόμενος και σε εμάς, είναι το να ανοίξουμε τη ρωσική αγορά στους Έλληνες παραγωγούς παρά τις πολιτικές δυσκολίες και τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. The decision about implementing embargoes was made on a political level and that this level should be cancelled. Η απόφαση για, για το εμπάργκο ήταν καθαρά πολιτική και αυτό And what can we do, the officials and representatives of the industry, we can do everything to facilitate the farmers and help our politicians to make the best possible decision. Και πρέπει από πλευράς μας οι επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες να δούμε τι θα κάνουμε προκειμένου να βοηθήσουμε τους πολιτικούς μας να οδηγηθούν και αυτοί στη σωστή προσωστή κατεύθυνση. What I am explaining from my side to our political circles in Russia is that Greek products are not only of assured safety and quality and origin, but they are most suitable for Russian market. Αυτό το οποίο ο ίδιος τονίζει στους πολιτικούς στη χώρα του, στη Ρωσία, είναι το ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν διασφαλισμένη ποιότητα και προέλευση και είναι κατάλληλα για τη ρωσική αγορά. When I'm explaining the uniqueness of the Greek system, which would assure quality, safety and origin of the products, I'm bearing in mind the three-level system of assured certification. Και όταν τονίζω λέγοντας ότι πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση της ποιότητας και η μοναδικότητα του συστήματος το οποίο ισχύει στην Ελλάδα, αναφέρομαι στο σύστημα τριών επιπέδων το οποίο έχει επιτευχθεί. That's what we discussed in details with Greek officials in Athens short time ago. Αυτό συζητήσαμε και με τους υπηρεσιακούς πριν από μερικές μέρες στην Αθήνα. Because it would be interaction of three levels. The level of enterprises, which is responsibility of each producer. Second level is of industry involvement in general, because industry organization would be able to explain requirements in details to any individual enterprise. And the third level, the level of government, which assurances and official guarantees we would accept.
Τα τρία επίπεδα αποτελούνται, το πρώτο επίπεδο είναι οι ίδιες επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το δεύτερο επίπεδο. And it would lay ground to work with the country. Το δεύτερο επίπεδο αποτελείται από την ίδια την αγορά, από εμάς οι οποίοι θα κάνουμε τους ελέγχους και θα διασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων. Και το τρίτο επίπεδο είναι το κρατικό επίπεδο, το οποίο παρέχει τις διασφαλίσεις από την πλευρά του. It will give Greek companies, I mean all Greek companies, including producing milk products, fish products, meat products and of course vegetable and δεν ακούμε όμως. Vegetables and fruit. To start exportation to Russia when political decisions will be made. Αναφερόμαστε στις επιχειρήσεις που παράγουν και προϊόντα ζωικής προέλευσης και προϊόντα φυτικά τα οποία συζητάμε σήμερα εδώ. And when the decision will be made, is the key question. Και όταν θα πάρει η απόφαση, θα υπάρχει εξής κρίση. Για καθίστε, αλλάξτε λίγο. Okay, it works again. So the key question is when the political decision will be made. Έτσι λοιπόν η κρίσιμη ερώτηση αυτή τη στιγμή είναι πότε θα πάρθει η πολιτική απόφαση. We all understand that the time is pressed. Όλοι ξέρουμε ότι ο χρόνος πιέζει. So in the opposite, the decision will be announced pretty soon at the nearest meeting between your Prime Minister and our President. Και σε κάθε περίπτωση η απόφαση θα δημοσιευθεί πάρα πολύ σύντομα, το αργότερο κατά τη συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός μας, ο κ. Τσίπρας, μαζί με τον κ. Πούτιν. And before that, telephone consultations are quite possible. Και πριν από αυτό, είναι πιθανόν να προηγηθούν κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες. And regarding joint ventures, I think the original idea of making joint venture to process fruits here and export to Russia, I think it was not viable idea. Όσον αφορά στην ιδέα, στο σενάριο για τις κοινές επιχειρήσεις, το να γίνονται εδώ τα τρόφιμα, να τυποποιούνται, να μεταποιούνται και να εξάγονται στη Ρωσία, είναι μια λύση η οποία δεν θα έχει εφαρμογή κατά την άποψη. What other venues of joint ventures are quite possible? Άλλου είδους συνεργασίες μεταξύ εταιριών φυσικά είναι πιθανές. Greek companies can export to Russia not only the red products, but the knowledge, technologies as investment into Russian companies. Η Ελλάδα δεν έχει να εξάγει μόνο έτοιμα προϊόντα στη Ρωσία, αλλά και τεχνογνωσία και τρόπους παραγωγής προϊόντων εκεί. We think that this program would be presented at the meeting, the next meeting between our leaders. But in the meanwhile, we have to solidify the structure we discussed in Athens very shortly ago. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν κατά τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Αλλά στο μεταξύ, αυτόν τον χρόνο πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε ώστε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα και να μας βρει έτοιμος η αγορά όταν θα ανοίξει. Unfortunately, there are some technical delays. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες τεχνικές καθυστερήσεις. On 21st last month, I left in Athens draft protocol between two protocols between our services. Στις τεχνικές δυσκολίες αναφερόμενος,
Μας λέει ότι 21 Απριλίου άφησε στην Αθήνα στις υπηρεσίες δύο πρωτόκολλα προς υπογραφή. One of veterinary affairs and another one on plant products. Ένα αφορά στη συνεργασία με την κτηνιατρική υπηρεσία τη δικιά μας και ένα με τις υπηρεσίες φυτοϊγείας. Unfortunately, they are not even translated to Greek up to date. Δυστυχώς δεν έχουν μεταφραστεί καν στα ελληνικά ακόμα. Those documents are very important for the development of our technical relations. Και είναι σημαντικό να υπογραφούν αυτά τα πρωτόκολλα προκειμένου να μπορέσουμε πρακτικά να συνεχίσουμε με οτιδήποτε συζητάμε. Because we described very important technical steps how to proceed with the resuming of exportation from Greece to Russia. Επειδή σε αυτά αναφερόμαστε σε πολύ τεχνικό τρόπο, σε πολλές λεπτομέρειες που αφορούν στο πώς θα εξαχθούν τα προϊόντα μας, τα ελληνικά προϊόντα στην Ρωσία. But I hope pretty soon we would be able to sign the protocols which would give us good ground to go to get forward. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να τα υπογράψουμε αυτά ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια. Well, that's about what I was wanted to talk about, and probably you have some questions that we can today. Σε γενικές γραμμές, αυτές είναι οι εξελίξεις, αυτά είναι αυτά τα οποία ήθελε σε πρώτη φάση να περιγράψει. Τώρα από εκεί και έπειτα θα ήθελα να δεχτεί κάποιες ερωτήσεις από πλευρά σας, προκειμένου να προχωρήσει η συζήτηση. Θέλει κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι από τους παρεμπισκόμενους στο πάνελ? Λοιπόν, για να κρατάμε μια διαδικασία. Μια ερώτηση, κυρία Καλή. Ποιος είναι ο λόγος? Βλέπω ISF. Η πρόσκληση του δικτύου, την οποία μας εστάλει και μας εδόθη, εστάλει και αναφέρει τα εξής. Ο Δ. Αλεξέη Αλεξέγκο, αναπληρωτή επικεφαλή ομοσπονδιακή κτηνιατρική και βιοτεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Υγεία Δραστική Ομοσπονδία και ο αρμόδιο οργανισμό ελέγχου και επιστοποίηση ACERT σε συνάντηση εργασία με του παραγωγού φορεί του πρώτων και λαχανικών. Ο Δ. Αλεξέγκο, αναπληρωτή κτλ. Κτλ. Ο κ. Στέφανο Μπίλο και η κυρία Νολμπάντη, πρόεδρο και γενική διευθύντρια αρτήση για το αρμόδιο οργανισμό ελέγχου και επιστοποίηση ACERT, προσκαλούν σε συνάντηση εργασία φορείς και εξαγωγής φρούτων και λαχανικών τη Δευτέρα 11 Μαΐου αίθουσα συνεδριάσεων Βιντηρίου Μαθίας και Τελικής 3 Βέρη. Αντικείμενο της συνάντησης είναι η παρουσίαση των προοπτικών που διαμορφώθηκαν για την άρση της απαγόρευσης εισόδου φρούτων και λαχανικών στη ρωσική αγορά και του συστήματος ελέγχου και επιστοποίησης το οποίο θα εφαρμοστεί από εδώ και στο εξής στον αγρό σε εγκαταστάσεις τυποποίησης μεταποίησης και στα προτεία που προορίζεται για εξαγωγή στη ρωσική αγορά. Παρουσία όλων των ενδιαφερομένων απαραίτητη με σκοπό την ενημέρωσή του για την διεξαγωγή μια εκπαιδευτική συζήτηση. Άρα λοιπόν στο αίτημα για θέλω για την συζήτηση, οργανώθηκε από του κύριου Αλεξέγκο. I think it is an important question and the answer is I was invited by many parties here who asked me to come to short visit to Greece and to talk about this. Because this problem is of interest of many, many parties here. Producers, certification agencies, government, politics, everybody are interested in agricultural sustainable production and recent exportation to Russia. Λοιπόν, πάμε στα θέματα των ερωτήσεων. Στα ελληνικά ή στα αγγλικά να την κάνω την ερώτηση? Ωραία, καλημέρα σας. Επειδή υπάρχουν τέτοιο. Η Έλληνα Αλεξάνδρου από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ερώτημα που απάντησε ο κύριος Αλεξέγκο, μήπως πρέπει να μεταφράσει. Ωραία, ναι. Αυτό το οποίο μας είπε είναι ότι η πρόσκληση είναι το ενδιαφέρον της σημερινής συνάντησης προέρχεται από όλους τους, από πάρα πολλές πλευρές. Εννοείται ότι και η παραγωγή από όλες τις πλευρές. Έτσι, όλοι περίμεναν τη σημερινή συνάντηση. Είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί. Το είχαμε πει ότι θα γίνει σύντομα. Θα έχουμε μια συνάντηση για να δούμε τι θα γίνει με τα φρούτα. Επομένως, είναι γενικότερο το ενδιαφέρον και προήλθε από πάρα πολλές πηγές και η σημερινή συνάντηση.
δεν καλέστηκε και δεν συμμετέχει η αντίστοιχη ελληνική υπηρεσία, όπως είναι τεχνικό επίπεδο. Ο κύριος Αργάλης προσωπεί τη ρωσική υπηρεσία. Αντίστοιχη υπάρχει και η ελληνική, η οποία δεν συμμετέχει σήμερα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν θα πρέπει να συμμετέχει και αντίστοιχη ελληνική υπηρεσία που συζητάει τον κύριο Αλεξέκο για τα πρότυπα. Δεν είναι διαχρόνια ελληνική υπηρεσία. Αυτή μαζί με τον κύριο Αλεξέκο υπηρεσιακά συζητάνε τα πρότυπα. Μα προσκύνται όλοι ενδιαφερόμενοι. Όλα τα ενδιαφερόμενοι. Ότι δεν είναι εδώ, θεωρώ ότι είναι δική του ευθύνη και όχι η ευθύνη του κ. Αλεξέγκο, ο οποίο βρίσκεται εδώ ούτω ή άλλω για να λύσει ένα πρόβλημα δικό μα. Όχι δικό του. Εάν θέλουμε το πρόβλημα το δικό μα να το κάνουμε δικό του, τότε αφήνουμε τα πράγματα όσα έχουν και δεν προχωρούμε παραπέρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Κάποιο γνώμη σα. Δεν είναι, κάποιο γνώμη. Από εκεί και ας υποβληθούν οι ερωτήσεις. Παρακαλώ, ονόματα και ιδιότητα για να γίνει και Κακριμανίδης. Το μικρόφωνο, λίγο μικρόφωνο. Ιδιότητα. Τι είναι η έδρος. Αλεξιάδου. Έλενα. Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Άλλος. Άλλος. Στις Μανίδες. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Πάλι. Πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ. Άλλος κύριος. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε και βλέπουμε στη μέση. Λοιπόν, ο κύριος Κακριμανίδης Άγγελος. Μία ερώτηση έχω να κάνω. Πάρε ένα μικρόφωνο, Άγγελε. Θα φωνάξω. Μετά από 25 χρόνια ενεργούς δραστηριότητας στη Ρωσία, οι περισσότεροι με ξέρετε, η ερώτηση μου στον κύριο Αλεξάνκο είναι η εξής. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η ρωσική πλευρά, η ρωσική κυβέρνηση για παράδειγμα, ώστε να βοηθήσει Έλληνες επιχειρηματίες να έρθουν στη Ρωσία, να ιδρύσουν εκεί μεικτές επιχειρήσεις με ρωσικό αφημί, οπότε ξεπερνάμε και το σκόπελο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Oops. Well, so, yeah. Regarding the technical possibilities, there are some programs which could be participated by Greek companies. Κλείστε το παρακαλώ. But as Russian watchdog, Federal Service, which deals in the safety and security, we are not directly participating in such programs. But of course, we assist in some ways. As I know, you represented in the pharmaceutical industry in Greece. After this meeting, we can discuss it in some more detail because it's a rather specific area, quite different from the growing of business and other biologics. But yes, we will discuss it. Μας είπε λοιπόν ότι η θέση του αυτή τη στιγμή δεν είναι να συζητήσει τέτοιου είδους λεπτομέρειες, πώς μπορούν να δημιουργηθούν εκεί εταιρείες κτλ. Και ότι οτιδήποτε όσον αφορά το φαρμακευτικό χώρο το δικό σας μπορεί να συζητηθεί αργότερα σε κάποια συνάντηση, γιατί είναι κάτι πολύ τεχνικό ως προς την κατεύθυνση αυτή των εταιριών. Μόνο για το φαρμακευτικό. Δεν νομίζω να είπα αυτό. Είπε για όλα, γιατί για όλα τα θέματα. Η δημιουργία εταιριών δεν είναι κάτι το. Όχι για το φαρμακευτικό, για όλα. Όχι, απλά μετά το διαδίκτυο. Επειδή το θέμα των μεικτών εταιριών στο τραπέζι για τα ΝΟΠΑ το έχει τραβήξει η ρωσική πλευρά. Άστο γιατί. Εκεί. Κρίσο δεν έχει τραβήξει τίποτα. Δεν είναι κάτι το οποίο αποκλείεται. Έτσι. Αλλά δεν είναι και η λύση που οποία συζητάμε. Δεν είναι και η άμεση λύση που μα επιτρέπει. Εκτό αν δεν έχει συμβεί. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα μπορούσε να λειτουργήσει. Όχι σήμερα. Για να μην είναι αυτό. Όχι. Δεν υπάρχει δρόμο. Και είναι μια πολιτική η οποία.
την οποία η ρωσική πλευρά ούτως έμεινε. Όπως το λέγει ο Στέφανος. Είναι στο νέο στρατηγική. Είναι στο νέο στρατηγική. Λοιπόν, θα σα πω να σα πω. Ανοίγει τελώς το θέμα. Καλημέρα. Επειδή ακριβώς εγώ είμαι δημοσιογράφος, θα πάω κατευθείαν στο ψητό. Λαμβάνοντας την πρόσκληση, είχαμε την εντύπωση ότι θα ακούσουμε κάποια ημερομηνία σχετικά με το πότε θα φύγουν τα κεράσια και τα ροδάκινα, γιατί όπως είπατε, ο χρόνος πιέζει και η παραγωγή είναι ανάστατη και περιμένουν να δούμε τι θα γίνει. Καταλαβαίνω ότι αυτό με το πρωτόκολλο που έχετε αφήσει στο Υπουργείο πρέπει να είναι πολύ σοβαρό για την συνέχιση της όλης διαδικασίας, αλλά αυτό που φαντάζομαι όλοι αναρωτιούνται είναι: θα στείλουμε τελικά φέτος φρούτα στην ρώσικη αγορά? Αυτό είναι το μόνο που απασχολεί όλο τον κόσμο. Έτσι πιστεύω εγώ. Οπότε θα ήθελα κάτι πιο συγκεκριμένο πάνω σε αυτό. Yes, it's the key question. And the answer is it is connected to political decision, which will be announced pretty soon. I cannot say exact date. But it would be discussed directly between two leaders. Our part of the job is to provide technical ground to make it possible immediately after lifting restrictions. And for this reason, we are considering sending a group of our experts for talks with our Greek colleagues, especially in the field of phytosanitary guarantee. Υπάρχει το πολιτικό τοπίο, το πολιτικό επίπεδο το οποίο τότε θα ανακοινωθεί η ημερομηνία με. Αυτό μπορεί να μην είναι η συνάντηση μεταξύ των δύο αρχηγών, αλλά μπορεί να γίνει και με τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους πιο πριν. Σημαντικό και απαραίτητο είναι αυτό το οποίο πρέπει να καλούμαστε να κάνουμε εμείς σήμερα εδώ και δει να προετοιμάσουμε το τεχνικά το πλαίσιο, προκειμένου να είμαστε σε θέση να εξάγουμε τη στιγμή που θα ανακοινωθεί ότι αυτό μπορεί να ξεκινήσει. Μπορώ να συνεχίσω? Το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά η ροδοκινοπαραγωγή, οι σχέσεις των δύο χωρών σε επίπεδο εξαγωγής φρούτων είναι πολυετής. Οπότε τεχνικά φαντάζομαι ότι οι επιχειρήσεις είναι μια χαρά. Άρα... Όχι, κάτι. Αυτό που λέτε για τηλεφωνικά, ότι μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά και αυτά, η εκτίμησή σας, η αίσθησή σας, η πεποίθησή σας είναι ότι θα προλάβουν οι κερασοπαραγωγοί να στείλουνε, θα προλάβουν οι ροδακινοπαραγωγοί να στείλουνε, θα είμαστε στο χρονικό πλαίσιο και αυτό θα γίνει για την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Κύπρο ή θα γίνει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι είναι αυτό που περιμένουνε? There are different ways of lifting the embargo. The first one is to lift the embargo on all European Union countries. The second one is to lift it on the certain products of all European countries. And the third one is to lift the embargoes completely from Greece, Cyprus and Hungary. Υπάρχουν τρεις τρόποι άρσης του εμπάργου. Ο ένας τρόπος είναι να γίνει άρση για όλη την Ευρώπη συνολικά. Ο δεύτερος τρόπος είναι για κάποια συγκεκριμένα προϊόντα πάλι για όλη την Ευρώπη. Και ο τρίτος τρόπος είναι για κάποιες συγκεκριμένες χώρες όπως η Ελλάδα, Ουγγαρία, Κύπρος. Ποιος προκρίνεται? Για όλα τα προϊόντα αυτών των χωρών μόνο. And in all three options, Greek has the best possible position. Σε όλες τις περιπτώσεις η Ελλάδα έχει την πρώτη θέση. Για να ακούσουμε πρώτη θέση. Η embargo would be lifted from Greece and two other chosen countries. Για την Ελλάδα το καλύτερο σενάριο είναι το τρίτο και δι των τριών χωρών. Ελλάδα, Κύπρος και Ουγγαρία. But in any case the market would not be the same as it was in year. Σε κάθε περίπτωση η αγορά δεν θα είναι όπως δεν μπορούμε να ακούσουμε γιατί γίνεται πολύ και δεν μπορούμε να καταγράψουμε. Λίγο ησυχία αν είναι αυτό. And Greece assured better positions than other countries of the European Union. For this very reason we are inspecting enterprises like in other areas and systems.
Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες και γι' αυτό το λόγο και ήδη έχουμε επισκεφτεί κάποιες επιχειρήσεις και στους άλλους τομείς της ζωικής προέλευσης. Other countries would wait their turn. Οι υπόλοιπες χώρες θα περιμένουν τη σειρά τους. Συγγνώμη, γίνομαι πιεστική. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που μας είπατε, ιδίως στο δεύτερο σκέλος. Όλοι μας πιστεύω ότι καταλαβαίνουμε προς τα που πάει το πράγμα. Λίγο χρονικά μόνο, εμένα αυτό το κενό μόνο έχω. Στον επόμενο μήνα, στο επόμενο 20ήμερο, πότε θα έχουμε την εξέλιξη? Γιατί μόνο αυτό μου λείπει από το ρεπορτάζ μου. Συγγνώμη, να μην γίνεται διάλογος ενός ατόμου μόνο. Θέλω να... Οι ερωτήσεις έχουν ενδιαφέρον, Πρόεδρε. Θα κάνω αν κάνω και εγώ. Και μετά Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Μετά θα απαντήσεις, επανέρχομαι. Δεν έχει νόημα να... Σε παρακαλώ, θα μιλήσεις και εσύ. Οι ερωτήσεις έχουν ενδιαφέρον για όλους. Θα έχουν ενδιαφέρον για όλους τους άλλους. Ωραία. Εάν νομίζεις ότι αυτές οι ερωτήσεις δεν έχουν ενδιαφέρον. Σε παρακαλώ πολύ, άψε να διευθύνω τη διαδικασία. Yes, so it was so first and please don't apologize. The press should be present, so it's absolutely normal. And the answer is the decision would be made soon. Month, days, maximum month. The meeting is next month. Okay. Yes. Thank you very much. Για μετάφραση να. Ναι, το αργότερο στη συνάντηση θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα μεταξύ των αρχηγών, η οποία είναι τον Ιούνιο, έτσι, οπότε εκ των πραγμάτων μετράμε μέρες. Κύριος Αποστόλου. Από τη μεριά μου πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω στον τόπο μας. Είμαι πρόεδρος των προσωπιών της χώρας. Πάντα χρησιμοποιώ την ευκαιρία για να ξέρω να πω... Πάντα χρησιμοποιώ την ευκαιρία να ευχαριστήσω τις ρώσικες αρχές γιατί δεν βάλανε στη λίστα του εμπάρκου τις κοπόσεις και τους χυμούς των Φρούτων και κυρίως του Ροδακίνου που ενδιαφέρει την περιοχή. Ήταν αυτό μια πολύ καλή εξέλιξη για την περιοχή μας. Πηγαίνοντας στα ΝΟΠΑ όμως, ανησυχώ λίγο από την εισήγηση που κάνατε μιλώντας για την δυνατότητα επανατοποθέτησης του τρόπου ελέγχου των εξαγωγών των φρούτων και των λαχανικών. Επειδή διευθύνω ένα εργαστήριο που είναι διαπιστευμένο, ένα από τα έξι, είχαμε τη χαρά να έχουμε και τον κύριο Τάγκερ παλιά στο εργαστήριο μας όταν διαπιστεύτηκε, γνωρίζουμε ότι μέχρι τώρα οι εξαγωγές των νοπών και ιδίως των ροδακίνων που ενδιαφέρονται την περιοχή μας και των κερασιών γινόταν με πιστοποιητικό που εξέδαν τα πιστοποιημένα εργαστήρια. Η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Αυτό το καθεστώς που εμείς νομίζουμε ότι είναι το πιο σωστό θα συνεχίσει ή σκέφτεστε να κάνετε τα πράγματα πιο δύσκολα, δηλαδή να χρησιμοποιήσετε την λογική που αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται για τα κτηνοτροφικά και τα ικθυρά, δηλαδή έλεγχο των επιχειρήσεων εξαγωγής, παροχή πιστοποιητικού σχετικού κτλ. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό το ένα από το άλλο. Μέχρι τώρα όλοι οι εξαγωγείς παίρνουν ένα πιστοποιητικό από εσάς αναγνωρισμένα εργαστήρια όπως το δικό μας και κάνουν εξαγωγές. Θα πάμε σε αυτό μόλις αρθεί το εμπάρκο ή θα θέλετε περισσότερα πράγματα? Basically, a system would be the same. There are some other technical changes which are quite important and they were described in the protocol I mentioned. For instance, we are talking about implementing electronic system which would combine information with the access of producers, exporters, importers, and state organs about certification, laboratory testing, and traceability, which is also very important in those days. Because now what we are facing is huge parties of counterfeited products, products which are coming from different countries with falsified phytosanitary or veterinary certificates. We are combating this problem in rather dynamic and not very good mode. So we foresee some measures for additional safety. Σε γενικές γραμμές το σύστημα θα παραμείνει το ίδιο,
αν και στο αμυγός τεχνικό επίπεδο θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις. Αυτά περιγράφονται και στα σχετικά πρωτόκολλα, τα οποία πρέπει να υπογραφούν από τις υπηρεσίες. Και σε αυτή την περίπτωση θα προσθεθούν και σύστημα, ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο θα δίνει πρόσβαση και στις αρχές εκεί να μπορούν να ελέγχουν πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν στους παραγωγούς. Θα περιέχει την πιστοποίηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση και θα περιέχει και, και όλο αυτό ενδιαφέρει γιατί πρέπει να διασφαλιστεί η χνηλασιμότητα και να μην υπάρξουν ούτε πλαστά πιστοποιητικά, κάτι το οποίο το έχουν αντιμετωπίσει και έχει δημιουργήσει προβλήματα, ούτε τέτοιου είδους προβλήματα στην αγορά ξανά. Πιστεύω ότι το implement this system with other countries, because we have really serious problems. This year, for instance, we had to ban all supplies of plant products from Albania because the majority of batches, commercial batches, coming with Albanian certificates, counterfeited. Αυτό το πρόβλημα έχει παρουσιαστεί και σε πολλές άλλες χώρες και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν τώρα, όπως και προσφάτως με την Αλβανία, όπου υπήρξαν πλαστά πιστοποιητικά. Πάντως μόνο ένα σχόλιο και μια παρατήρηση, τουλάχιστον για φέτος, επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά στις εξαγωγές, δεν πρέπει σε κανένα το σημείο να αναθεωρηθεί ο τρόπος παροχής των πιστοποιητικών. Γιατί διαφορετικά πρέπει να έχει υπόψη σας ότι είναι άλλη ιστορία με τα ιχθυρά και τα κρέατα, όπου είναι 5-6 εταιρείες ουσιαστικά στα ιχθυρά και άλλες καμιά δεκαπενταριά στα κρέατα που ενδιαφέρονται και μπορούν να λάβουν πιστοποιητικά. Στις εξαγωγές των ροδακίνων και των κερασιών και των νοφών γενικώς είναι δεκάδες, μπορώ να σας πω εκατοντάδες οι εταιρείες που ασχολούνται. Και αν μπούμε σε μια διαδικασία ελέγχου όλων αυτών των εταιριών μιας-μιας, θα πάμε σε μια τελική κατάληξη που μπορεί να έρθει το εμπάργο και να μην έχουμε την τεχνική δυνατότητα. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να δείτε για φέτος, τουλάχιστον για μένα για πάντα, δεν έχει νόημα αυτό να γίνει, αλλά τουλάχιστον για φέτος να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή να μην αλλάξει τίποτα για να μπορούμε. Because we do not have a different reply from you officials. We did not sign the protocol, which is an essential part. But in any case, we are looking for ways to ensure safety of products and to create a stable environment for the market. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε αυτή τη στιγμή να υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα, γιατί χωρίς αυτά ούτως ή άλλως δεν υπάρχει συνέχεια. Και από εκεί και πέρα το θέμα της ασφάλειας των προϊόντων είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και θα εμένουμε προς αυτή την κατεύθυνση. I will tell you one of secrets. Θα σας πω ένα μυστικό. You see the state officials. I think the best in our ranks are lazy people who create systems that don't work erratically all the time on different areas. Οι υπηρεσιακοί σε γενικές γραμμές λειτουργούν σε αργούς ρυθμούς και δεν μπορούν να αντιληφθούν πολλές φορές την ταχύτητα των εξελίξεων. So what we are going to do is to create a system which would provide stability to market environment. Για αυτόν τον λόγο θέλουμε να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα παρέχει σταθερότητα στην αγορά. And we are going to do it together with you. Και αυτό θα το κάνουμε μαζί με εσάς. Κύριος Ισμανίδης. Πώς θα άνοιξε το μικρόφωνο. Πιάσε ένα άλλο μικρόφωνο γιατί δεν ακούγεσαι. Κώστα. Λέγομαι Σισμανίδης Κώστας, είμαι μέλος του επίτυπο μέλος του Εκμελητηρίου Μαθίας. Και το ερώτημα που θα δώσω είναι στη δική μας πλευρά, την ελληνική. Επειδή ο χρόνος πιέζει και η αγωνία κορυφώνεται, και εδώ τι θα γίνουν τα προϊόντα μας, ήθελα να εστιάσω στο τοποθέτηση του κ. Βιτσέκο, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση προφανώς από μέρους μας, η μετάφραση του κειμένου συμφωνίας σε ρωσικής αντιπροσωπείας, υπηρεσίας.
άμα είναι δυνατόν να μας πείτε σε τι οφείλεται αυτή η καθυστέρηση. Όχι, ας μην απαντήσω, κύριε Σαββίση. Γι' αυτό είπα, απευθύνομαι προφανώς στην δική μας πλευρά. Έχουμε εδώ βουλευτές, έχουν ακούσει τι υπόθηκε, μπορούν να μεταφέρουν αυτό το πράγμα στην Αθήνα και να υπάρχουν απαντήσεις από τις υπηρεσίες. Εμείς είναι και οι μόνες αρμόδιες να απαντήσουν. Εντάξει, Κώστα, ας δούμε το. Αν είναι δυνατό να έχουμε απάντηση. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο δεν θέλω να. Σωστό. Απλά θέλω να πω το εξής. Ήθελα να πω για το ερώτημα αυτό ότι. Πρώτη φορά τα ακούω και εγώ, την παρατήρηση πρώτη φορά την ακούω μόλις έκανε ο κύριος Αλεξέγκο. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνουμε όταν γυρίσουμε στην Αθήνα για μας σήμερα το βράδυ, αλλά θα είναι να έρθουμε σε επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο και να δούμε και σε τι οφείλεται αυτή η καθυστέρηση. Αλλά και εγώ θέλω να τονίσω ότι μην νομίζετε ότι το πρόβλημα που έχουμε με το εμπάργκο οφείλεται σε αυτό. Δεν είναι εκεί δηλαδή το ζήτημα, άλλο είναι. Όπως καταλαβαίνετε, και η απάντηση που δόθηκε προλίγου από τον κύριο Αλεξέγκο είναι εξαιρετικά κατατοπιστική. Αυτά και ελπίζω να σας κατησύχασα. Λοιπόν, ο κύριος Πάντσος. Καλημέρα. Ονομάζομαι Πάντσος Αντώνης. Είμαι μέλος του Αγροτικού Συνδυσμού της Νάουσας. Ίσως ένας από τους μεγαλύτερους συνδυσμούς πανελλαδικά και υγιέστατος. Είμαι αγρότης, εκφράζω και την αγωνία να θέλει των αγροτών. Και θα σας κάνω μια ερώτηση μία. Ποια είναι η προσωπική σας γνώμη, ο σύντροφος Μπούτιν θα είναι του υπάρχου για την Ελλάδα ή έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Δεν είναι σύντροφος, Η απάντηση είναι ότι ναι, θα το κάνει. Το θέμα είναι πώς θα το κάνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Frankly, my personal opinion that sanctions, counter-sanctions are not protective. Το εμπάργο και τα αντίμετρα, τα μέτρα και τα αντίμετρα, προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν είναι αποτελεσματικοί τρόποι. And as an agrarian myself, I know how difficult to work on wheat to produce and how important is this job for the country. Because we are talking not about financial income only. We are talking about sustainable development of rural territories. Εδώ μιλάμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών. About preserving the big families and big and the way of life. Είναι ολόκληρος τρόπος ζωής αυτό το. So it's it's altogether is much more important than the finance and economics. Γιατί όλα αυτά μαζί είναι πολύ πιο σημαντικά από ότι απλά η οικονομία. And yes, I believe that the sanctions would be. Και ναι, πιστεύω ότι τα αντίμετρα θα αρθούν. Λοιπόν, ο κύριος Μοραλίδης. Καλή σας μέρα. Τάκη, ανοίγεις το μικρόφωνο, ανοίγεις. Εγώ πιστεύω ότι θα ακούγομαι, Χρήστο, έχω δυνατή φωνή, θα ακούγομαι σε όλους. Είχαμε βρεθεί πριν από δύο μήνες περίπου μια αντιπροσωπεία των παραγωγών στο ΕΓΕΣ Μέλαθρο. Ήταν η κυρία μεταφράσια του εκλεκτού μας προσκεκλημένου με κάποιον άλλο κύριο που ήταν λίγο πριν από την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ρωσία με τον κύριο Πούτιν. Τότε ο πήχης των αισιοδοξιών για γρήγορη λύση ήταν πολύ ψηλά. Εγώ τόνισα ότι να κρατάμε μικρά καλάθια, γιατί δεν οφείλεται αυτό το γεγονός μόνο στην ελληνική κυβέρνηση και στην αυτήν, αλλά μπαίνουν μέσα και τρίτοι παράγοντες όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω το εξής. Δεν υπάρχει ευθύνη στην ελληνική κυβέρνηση για τη μη λύση του επάνω.
είναι ένα θέμα που θα ταλανίσει πάρα πολύ τον κόσμο που παράγει αυτά τα προϊόντα και η περιοχή μας παράγει προϊόντα που κατά κόρο και κατά κύριο λόγο εξάγονται στην Ρωσία. Ερώτημα, για να μην έχουμε φεύγοντας από εδώ προσδοκίες, είναι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι το ελάχιστο έστω σε σχέση με αυτή την προοπτική απορρόφησης ενός κομματιού των επιτραπέζιων ροδακίνων, των γερασιών κτλ. Είναι τα ερωτήματα που κάθε παραγωγός έτσι απευθύνει στους διοικούντες των συνεταιρισμών. Η δική μου η άποψη είναι να κρατήσουμε πάλι χαμηλά τον πήχη και να μην επιρρύπτουμε έτσι ευθύνες ούτε στην κυβέρνηση της Ρωσίας ούτε στην κυβέρνηση τη δική μας. Είναι θέμα που θα ταλανίσει, θα βασανίσει και εύχομαι και ελπίζω να επιληθεί όσο το δυνατόν γρήγορο. Ευχαριστώ πολύ. Η situation is highly complicated. But I hope that European Union will understand that the lifting of embargo from a few countries is at the beginning of the process. Η κατάσταση είναι όντως αρκετά πολύπλοκη, αλλά αυτό το οποίο πιστεύει είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιληφθεί ότι η άρση του embargo για κάποιες χώρες είναι απλά η αρχή της διαδικασίας. You see, other European countries are trying to do the same as Greece did recently, to have inspection of our federal service. Βλέπετε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν το τελευταίο διάστημα να κάνουν αυτό το οποίο ήδη έγινε στην Ελλάδα, γιατί να δεχτούν έλεγχο για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. For instance, Germans asked us to inspect a group of their meat producing enterprises. Οι Γερμανοί ήδη ζήτησαν να επισκεφτούμε τις μονάδες κρεατοπαραγωγής. Last week we received a letter from authorities of Finland with the same request to inspect the milk and meat processing enterprises. Στην Ολλανδία επίσης δεχτήκαμε αντίστοιχες προσκλήσεις να έρθουν να ελέγξουν τις γαλακτοκομικές μονάδες και τις μονάδες παραγωγής κρεάτων. So there are definite economic interests of other European Union. Έτσι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. How it would proceed, we will see pretty soon. Politics is something quite irrational many times. Το πώς θα εξελιχθεί το δούμε πολύ σύντομα. But still, I'm optimistic I'm here. Αλλά εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, είμαι αισιόδοξο. Έγιναν ήδη έλεγχοι στα ζωικής προέλευσης. So, γι' αυτό είμαι εδώ, θα κάνουμε μια σημαντική δουλειά σε τεχνικό επίπεδο ώστε να μπορέσουμε όλα να τα κάνουμε, μπορέσουμε να υλοποιηθούμε. Λοιπόν, ο κ. Αποστολίδης, η διοίκηση του Επιμελητηρίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου και τους συνεταίρους μου. Μάλιστα, βρίσκονται και όλους τους φορείς. Θα ήθελα να πάμε λίγο πιο ουσιαστικά στο θέμα που μας απασχολεί. Ο κύριος Αλεξέη ζήτησε τρία προαποτούμενα όσον αφορά για να μπορέσουμε να σταθούμε στις αγορές της Ρωσίας. Θέλω να πάω στο δεύτερο, εκεί που μπαίνει η ICERT και πάλι μπαίνει, να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της, πώς μπορεί να βοηθήσει τεχνικά να μπορέσουν κάποιες εταιρείες να πιστοποιηθούν για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Θα θέλαμε από τους ίδιους να μας ενημερώσουν για να μπούμε τελικά στο ζουμί της ιστορίας που ήρθαμε όλοι εδώ πέρα. Νομίζω ότι ο κύριος Αλεξέη δεν μπορεί να μας απαντήσει επί του θέματος. Θα περιμέναμε τους ανθρώπους από την εταιρεία, την κυρία Καλμπάκη, και θα θέλαμε μια απάντηση από τους κύριους που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση όλη. Να μας δώσουμε ενημέρωση για να μπορέσουμε να πάμε όσο πιο βαθιά μπορούμε στην ιστορία. Ευχαριστώ.
Αλεξέγγου να απαντήσει την διασύνδεση μεταξύ Ρωσικού Ματζόρ και Ισερ. Well, for us, it's a matter which is entirely in the hands of Greek side. We need a workable system which would assure quality, safety, and traceability of all products which would be exported to the Russian market. Είναι πολύ σημαντικό. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει το σύστημα το οποίο μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα, την ασφάλεια και την χνηλασιμότητα στα προϊόντα τα οποία θα εξαχθούν στη Ρωσία. So at the very beginning of our meeting, I underlined that there is very important to provide few levels of safety. Γι' αυτό και υπογράμμισα στην αρχή της τοποθέτησής μου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα τρία επίπεδα στο πώς θα λειτουργήσει το σχήμα. Have you seen such a scheme in some other countries that it provides very, very good results? Και επειδή έχει δοκιμαστεί κάτι ανάλογο σε άλλες χώρες, έχουμε δει ότι τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. The aim is very simple, to diminish risks. Ο στόχος είναι να μειωθούν οι κίνδυνοι. So we would love to see the system working as a good Swiss watch. Θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε αυτό το σύστημα να λειτουργεί και εδώ στην Ελλάδα σαν ένα καλό ελπετικό ρολόι. And our ultimate goal is to work with the Greek authorities on the basis of trust. Και σε επίπεδο εμπιστοσύνης να μπορούμε να συζητάμε με την ελληνική κυβέρνηση. It's something which would be built by all parties involved in the process. Και η εμπιστοσύνη για να χτιστεί πρέπει όλα τα επίπεδα τα οποία εμπλέκονται να λειτουργήσουν όπως πρέπει. Enterprise, industry and state. Ο έλεγχος και το κρατικό κομμάτι. With all other paraphernalia, like what I mentioned, electronic system and so on, it will be a system. Χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα οποία προαναφέρθησαν, σύστημα, ηλεκτρονικό σύστημα και τα λοιπά, θα είναι ένα πλήρες σύστημα. Θα διασφαλίζει. Ναι, εγώ έχω να συμπληρώσω. Πάνω σε αυτό το οποίο έχω μπροστά μου ένα αντίγραφο από το επίσημο κρατικό site της Ρωσικής Ματζόρ. Κάνε μετάφραση. Όπου αναφέρεται ότι στο δεύτερο επίπεδο ελέγχων θα γίνονται από την Acer, την οποία θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και δειγματοληψίες επί του φορτίου τακτικά. Η Acer είναι ο εξουσιοδοτημένος φορέας της ρωσικής υπηρεσίας στην Ελλάδα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει τεθεί από πολλούς. Και με τι κόστος, κύριε Χρήστο, με τι κόστος σχεδιάζουν να το κάνουν αυτό? Ας απαντήσει. Well, it's industrial certification. I have to underline that we would accept official phytosanitary certificate, which would satisfy all our requirements and state compliance with all relevant laws and regulations, not only of Russia, but also of your Eurasian economic condition. I additionally would should be certified here is safety, food safety of such products, which would involve our partners in Russia with other federal services, Rospotrebnadzor. But it's also very essential. All plant products should be safe from two points of view. Phytosanitary, absence of current organisms, and another one, food.
food safety, absence of pesticides above some residual amounts which are permitted by the law. Αναφέρθηκε και στα MRL, τα οποία πρέπει να πληρούνται, και στα έντομα καραντίνας, τα οποία θα πρέπει να γίνουν σχετική έλεγχη. Και αναφέρθηκε στο ότι δεν παρακάμπτεται το επίσημο πιστοποιητικό, το οποίο δίνουν οι αρχές με όλη αυτή τη διαδικασία του φυτοϊγείας. Έτσι, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άρα οι προέλεγχοι θα γίνονται και από τις κρατικές μας υπηρεσίες και από την ΕΙΣΕΡ. Όχι πρόεδρε. Το αναφέρει εδώ. Αυτού έχω άποψη από το Υπουργείο. Θα βοηθήσει. Ωραία, κύριε Χαπίδη. Μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Μαθία. Υπάρχουν τρία θέματα. Το ένα είναι ότι το υπάρχουν ένα πολιτικό ζήτημα που λύνεται σε πολιτικό επίπεδο, θα λυθεί από τον Πούτιν και τον Τσίπρα. Δεν μπορούμε, κανένας μας από εδώ δεν έχει αρμοδιότητα αξιοδότηση να μιλά και πιστεύουμε ότι θα λυθεί. Υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα, η ουσία των ελέγχων και των πιστοποιήσεων. Ακούστε, υπάρχει μια διαδικασία όπου η υπεύθυνη ρωσική υπηρεσία που εκπροσωπεί ο κύριος Αλεξέμπο συζητά με μια αντίστοιχη ελληνική υπηρεσία στο Υπουργείο Γεωργίας το πώς θα διαμορφωθούν τα κοινά αποδεκτά πρότυπα που θα αποδέχεται και η ελληνική πλευρά και η ρωσική πλευρά στα θέματα φυτοϊγείας και στα ζωικά. Τώρα στα ζωικά υπροχώρηση. Εδώ υπάρχουν κάποια προβλήματα και διαφορετικές απόψεις και εκτιμήσεις. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι θα έπρεπε να παρευρίσκεται εδώ πέρα η ελληνική αντίστοιχη υπηρεσία να μας ενημερώσει, να ζητήσει τη γνώμη μας, γιατί παράδειγμα, κάτι που έχω υπόψη, στο ζήτημα που έβαλε ο κύριος Αποστόλου, η ελληνική πλευρά είναι ότι αυτές που έχουν πιστοποιηθεί δεν χρειάζεται ξανά ελέγχος και διαδικασία. Το πιο σαφέ όμως είναι το εξής, που το έβαλε το ερώτημα και ο κύριος Γιαννακάκης. Ή η κρατική υπηρεσία, δηλαδή μια επιχείρηση πιστοποιείται με βάση τα πρότυπα τα οποία θα καταλήξει η ρώσικη υπηρεσία και η ελληνική υπηρεσία και από εκεί πέρα μπορεί να πιστοποιηθεί σε οποιοδήποτε ελληνικό ή διεθνή οργανισμό αναγνωρισμένο. Αυτό είναι, πιστεύω, το υγιές και το φυσιολογικό. Εφόσον έχει τις προδιαγραφές και υπάρχει ένας οργανισμός που είναι ελληνικά και διεθνώς αναγνωρισμένο. Ή θα πρέπει αναγκαστικά να περάσει από την ΑΕΣΕΡ, η οποία είναι ένας από τους οργανισμούς. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολιτικό όμως, δεν υπάρχει έτσι το πράγμα. Γι' αυτό πρέπει, και αν δεν έγινε, εκείνη η δικιά μου λύση, εγώ θα επικοινωνήσω, να έρθει και η ελληνική υπηρεσία άμεσα να κάνει μια αντίστοιχη ενημέρωση. Πού βρίσκεται η διαδικασία για τα πρότυπα, ποιες είναι απόψεις, ποιες είναι συμφωνίες, ποιες είναι διαφωνίες και τι λένε οι ελληνικοί φορείς. Όπως παράδειγμα την πρόταση που έκανε ο κ. Αποστόλου. Να απαντηθώ στο ερώτημα που έθεσα από τους κύριους της ΑΕΣΕΡ, να πούμε ποιοι είναι, πώς είναι αυτό εδώ να φτάσουμε έξω. I think the main idea is to create a system which would provide necessary level of safety. As I understand, there are some financial difficulties in relevant state services. So it would be good if the enterprises and industry would help the government to provide additional assistance creating a safe system of production and exploitation. Ο σημαντικός όμως είναι το να επιτευχθεί η ασφάλεια των προϊόντων και δεδομένου ότι υπάρχουν και οικονομικές δυσκολίες στο κρατικό κομμάτι. Εδώ καλείται ο ιδιωτικός τομέας να καλύψει, να διασφαλίσει την ασφάλεια των προϊόντων. Πόσο είναι το αυτό που διάβασε ο κύριος Γιαννακάκης είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο επίσημο αφορμητή στη σελίδα του Ρόζιμου Σαζόν. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε εμείς. Εμείς εργαστήκαμε πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το. Και
και το κάναμε με απόλυτη συνείδηση για το τι συνεπάγεται και ποιες είναι οι ευθύνες μας πάνω σε αυτό. Αυτό που συζητάμε σήμερα τι είναι, δηλαδή, εάν εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση ή αν εσείς μας εμπιστεύεστε, δεν είμαστε ένας από τους φορείς εδώ πέρα, τους υπόλοιπους, όσους φορείς υπάρχουν στην Ελλάδα, τους αγαπητούς συνεργάτες, τους συναδέλφους. Είμαστε ένας φορέας ο οποίος έχει εργαστεί πάνω στα πρότυπα της ουσίας. Είμαστε ελληνικός φορέας, εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, κατέχουμε αυτό το θέμα πάρα πολύ καλά, πολλά χρόνια τώρα, έχουμε ξεκινήσει αυτή την εργασία ήδη σε προηγούμενη φάση μεταζωικής προέλευσης, τα οποία πήγανε καλά και σας πληροφορώ ότι ξεκινάμε και δεύτερη φάση πάνω στα προϊόντα ζωικής προέλευσης και ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τη βιομηχανία πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, εάν θέλουμε το συγκεκριμένο θέμα να το κάνουμε πιο πολύπλοκο, εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε. Το θέμα μας ποιο είναι αυτή τη στιγμή. Το θέμα μας είναι να το κάνουμε πολύπλοκο ή να ξεκινήσουμε τις εξαγωγές. Το οποίο φυσικά είναι πολιτικό θέμα. Διαφάνεια και καθαρό παιχνίδι είναι το θέμα σας. Διαφάνεια και καθαρό παιχνίδι. Σε ποιο επίπεδο. Σε ποιο επίπεδο. Να κάνω μια ερώτηση. Στα ζωικά γίνανε εξαγωγές στη Ρωσία πέρυσι και από μονάδες οι οποίες πιστοποιήθηκαν να πάρουν οργανισμό εκτός από εσάς. Γίνανε. Δεν υπήρχε αυτό το σύστημα πέρυσι. Λοιπόν, ο Ροζοκουλαζόρ ή οι υπηρεσίες τους είναι διαφανείς ή εξωκρατικές ή οτιδήποτε. Πώς μπορούμε να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και πώς μπορούμε να ασχολούμαστε με κάποιον άλλο. Για να κλείσει το συγκεκριμένο, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι καταρχήν να μας προσδιορίσει η ρωσική πλευρά τι ακριβώς θέλει. Θέλει πρωτόκολλο. Να το δούμε. Θέλει να κάνει αυτό θα γίνει με την ελληνική υπηρεσία και η κυβέρνηση. Μιλάμε σαν παραγωγικές τάξεις και λέμε από την όλη συζήτηση και διαδικασία προκύπτει κάτι. Πρωτόκολλο της κυβέρνησης, σαφώς της κυβέρνησης. Πιστοποίηση. Ανατρέπω σε επίσημα site και λέει ΕΙΣΕΡ και ρωτώ. Κύριος Ροζοκουλαζόρ έχει εξουσιοδοτήσει την ΕΙΣΕΡ. Αν την έχει εξουσιοδοτήσει, είναι διμερές δικό του θέμα. Εμείς δεν μπορούμε να τους πούμε δεν θα έχεις αυτόν ή θα έχεις εκείνον. Αλλά θέλουμε όμως να το ξέρουμε ότι εμείς, ναι, αυτόν θεωρούμε ως χωρέα. Από εκεί και πέρα είναι αλλού Παπα Ευαγγέλιο να αξιολογήσει οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Κατζαμάκας που δεν έχει μιλήσει, ο κύριος Φωτιάδης, ο κύριος Γεωργιάδης και ξανά στο Αθηναϊκό Πρωτοκόλλο. Κύριε Γεωργιάδη, επί του θέματος όμως, παράγοντα. Καταρχήν, καλωσορίζω τον Αλεξέη Αλεξέκο, ο οποίος παίζει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στη Ρωσική Ομοσπονδία, γιατί είναι ο δεύτερος στην Ευρωπαϊκή στα θέματα φιλοειδίας. Το θέμα για τον προγραμματισμό που θα σας βάλω, με έδωσε αφορμή ένας υπουργός συγκοινωνιών της Ρώσικης Ομοσπονδίας πριν 2 χρόνια. Και μάλιστα αυτό πέρασε στα παρατήρητα. Είπε, μας ενδιαφέρει η ελληνική γεωργία για ασφαλή ποιοτικά προϊόντα και μάλιστα απαλλαγμένα από χημειοτροπικά, από χημικά μέσα κατά πολέμησης ασθενειών. Με λίγα λόγια, βιολογικά, αν και έχει παραφερθεί αυτός ο ρόλος. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλω ότι το ελληνικό δαιμόνιο και εγώ προσωπικά κατέχουμε παγκόσμιες καινοτομίες όπου όλα τα προϊόντα μπορούμε να τα κάνουμε χωρίς χημικά. Αυτά σε κατηδίαν συζήτηση. Άμα τους ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Σαφώς και τους ενδιαφέρει. Αλλά δεν ενδιαφέρει γιατί η συνέλευση, η συνάντηση. Μιλήσατε για ασφαλή προϊόντα. Σε παρακαλώ.
Κώστα, Κώστα. Θέλουμε διευκρινήσεις και θεάζουμε θεμάτων. Λοιπόν, ο κύριος Κατζαμάνης. Κώστα, το φυσικό και κατευθείαν μπορείς να τα συζητήσεις. Εντάξει, κλείσ' το μικρόφωνο. Κύριος Κατζαμάνης. Κώστα. Καταρχάς να καλωσορίσουμε τον κύριο. Το μικρόφωνο σου. Έχω πολύ δυνατή μικρόφωνο. Παλιώς να καναγορεύεις. Καταρχάς να καλωσορίσουμε τον κύριο Αρετσιάνκο. Ξέρουμε ότι αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Μας το έχει αποδείξει στο παρελθόν με το πρόβλημα που υπήρχε όταν πήγα στη Ρωσία εγώ και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας και λύσαμε το πρόβλημα των χημείων, το οποίο τόλισε μέσα σε 10 λεπτά. Και θέλουμε για μία ακόμη φορά, τώρα που έχει ανάγκη η Ελλάδα και οι παραγωγοί πραγματικά έχουν μεγάλο πρόβλημα, να βοηθήσει εκτός του πολιτικού θέματος, που δεν είναι στη δική του οπωσδήποτε απόφαση, να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό που θέλω να απευθύνω στην εταιρεία Acert. Τα συσκευαστήριά μας θα χρειαστεί να πάρουμε πιστοποιητικό, όπως παραδείγματος χάρη είναι τα IFS της Γερμανίας και αυτά, για τη λειτουργία τους και την καταλληλότητα του εργοστασίου. Τα συσκευαστήρια θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς τις απαιτήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο γίνεται στις μονάδες προϊόντας ζωικής προέλευσης. Αλλά φανταστείτε ότι δεν είναι το ίδιο, μιλάμε για χαμηλότερη κινδυνότητα. Άρα και εμείς θα πρέπει να πάρουμε ένα certificate. Όπως ακριβώς είναι του IFS ή του Global Gap ή οπουδήποτε. Αυτό εννοούμε. Για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Γιατί εκπλήρωση των απαιτήσεων, των ρωσικών απαιτήσεων αυτό. Εννοείται. Και το IFS, παραδείγματος χάρη, είναι ένα αντίστοιχο της Αγγλίας που λέει ότι πρέπει να έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Πολύ σωστά. Συμφωνούμε. Από εκεί και πέρα, τα θέματα τα οποία είχαμε μέχρι και πέρσι, πριν το εμπάρκο έρθει, όσον αφορά για τον ποιοτικό έλεγχο, για τα χαρτιά του γεωπόνου και για τα χημεία που παίρναμε, για την εκκλασιμότητα και όλα. Αλλάζει τίποτα. Θα συνεχίσω να είναι καταρχήν θέμα το οποίο είναι υποδιευκρίνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς θα γίνει. Εμένα με καλύπτωνε. Άρα και θα πάρουμε πιστοποιητικό του εργοστασίου. Ευχαριστώ. Και στα φορτία θα γίνονται έτσι. Και στα φορτία και στο άλλο θα γίνονται. Εντάξει. Το σε τι έβρος και πόσο είναι θέμα το οποίο ακόμη δεν είναι. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ απλώς ήθελα να μάθω ότι παίρνουμε ένα πιστοποιητικό όπως το συσκευαστήριο ότι τηρεί τις προϋποθέσεις της γηνής, το ένα και το άλλο. Οκ. Επειδή ο κύριος ο Σουζίνης ο βουλευτής θέλει να φύγει, ας εκτονώ κύριε Αλεξάνδρου. Το πρώτο σου. Το εμπόριο θέλει δύο μέρη και τα δύο μέρη πρέπει να έχουν συμφέρον για να περπατήσει. Καλές είναι οι καλές προθέσεις, όμως αν δεν υπάρχει το αμοιβαίο συμφέρον, καταλαβαίνετε πολύ καλό ότι δεν μπορεί να προκυμίσει καμία προσπάθεια. Η Ελλάδα, και τώρα μιλάω σαν βουλευτής, θα το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, κρατάει μια πολύ διαφορετική στάση απέναντι στα συστήματα που έχουν και χώρες. Εκφράζει ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο, στηρίζοντας τα αυτονόητα. Σήμερα οι Έλληνες παραγωγοί, και εγώ είμαι αγροτόπεδο, οι γονείς μου εδώ μεγάλωσαν μέσα στον κάμπο της Μαδίας. Έχουν ανάγκη από το να πουλήσουν τα προϊόντα. Δικοί σας άνθρωποι έχουν ανάγκη επίσης να πουλήσουν αυτά τα προϊόντα για να κινηθεί η οικονομία σας. Κατά συνέπεια, ας περιοριστούμε σήμερα στα τεχνικά ζητήματα που αφορούν τους ανθρώπους, προκειμένου να δημιουργηθούν επιτέλους αυτές οι εταιρείες, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς περιτά. Και στον βαθμό που εμείς με τις ταπεινές δυνάμεις που διαθέτουμε μπορούμε να βοηθήσουμε, θα είμαστε συμπαραστάτες του έργου σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you for your support and you're absolutely right. We have to do as much as possible on technical level. And as I said, our ultimate goal is to work on trust. So there would be no bureaucratic obstacles.
πάνω στην εμπιστοσύνη, έτσι ώστε να μην υπάρχουν και σε επίπεδο γραφειοκρατίας εμπόδια. Αυτό είναι από το οποίο συζητάμε σήμερα και έχετε δίκιο και σας ευχαριστείτε. Κυρία Αλεξιάδου, μία διευκρίνηση. Πείτε. Μα είναι εδώ, κυρία μου, να μιλάτε εσείς και να σας διακόψω εγώ. Είναι αδιανόητο και στο ονομάει Μαθίας. Παρακαλώ. Δεν είναι ευγενικό. Παρακολώ τι θες. Γιατί να με ειρωνεύεστε, εγώ δεν έχω κάνει. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου. Α, ποτέ εσύ είναι. Α, έτσι, ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω είναι, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι κρατικές υπηρεσίες είναι πιο αργές. Και καταλαβαίνω ότι η ρώσικη υπηρεσία δέχεται το πιστοποιητικό της ACERT προκειμένου να γίνουν τα πράγματα γρήγορα. Αυτό που θα ήθελα εγώ να μάθω είναι ποιο είναι το κόστος για ένα παραγωγό, ένα, ερχόμενο στην ACERT και πόσο γρήγορα ή σε τι χρονικό διάστημα θα πάρει αυτό το πιστοποιητικό που θα μπορέσει να κάνει τις εξαγωγές. Και μια διευκρίνηση. Αν δεν έχει κρατικό πιστοποιητικό και έχει το πιστοποιητικό της ACERT, είναι εντάξει. Αυτά. Ξεκινάω το τελευταίο. Δεν έχουμε να κάνουμε τα κρατικά εξοπλιστικά. Δεν έχουμε να κάνουμε τα κρατικά εξοπλιστικά. Τα εξοπλιστικά τα οποία εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές μας αφορά να είναι στα αρμόδια εξοπλιστικά φυτοϊγείας, τα οποία είναι πραγματικότητα αρμοδιότητας τους. Εμείς έχουμε να κάνουμε μια άλλη δουλειά μας, τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων. Αυτά τα οποία προσωπικά έχουν υπερπείδω εμείς είναι άλλων επιπέδων. Μην τα βλέπουμε, δεν έχουμε να κάνουμε με τις κρατικές αρχές. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Σε ό,τι αφορά το κόστος. Το κόστος είναι κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Ένα εύρος. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν υπάρχει εύρος. Πέρα εξαρτάται από το ποιο είναι, ακριβώς είναι η οτότητα και ποιο μιλάμε. Το οποίο όμως, αν το ξέρετε, θα είναι απόλυτα διαφανές και θα ισχύει το ίδιο για όλους. Ναι, κύριε Μπιλά, θα μπορέσει ένας παραγωγός να το πληρώσει αυτό το τέτοιο. Θα είναι μια λογική τιμή, γιατί οι άνθρωποι έχουν προβλήματα οικονομικά. Ναι. Και πόσο γρήγορα, να απαντήσω στην τελευταία ερώτηση, το πόσο γρήγορα. Όσο χρειάζεται για να μπορούν να γίνουν οι εξαγωγές την ώρα. Τόσο γρήγορα. Χωρίς ούτε με ένα λεπτό καθυστέρηση παραπάνω. Λοιπόν. Για να συνοψίσουμε λίγο, σαν εξαγωγική φορείς, αυτό το οποίο έχουμε αντιληφθεί είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει να υπογραφεί αυτό το πρωτόκολλο. Διότι σχημάτισα την εντύπωση ότι αν δεν υπογραφεί αυτό το πρωτόκολλο, δεν μπορούν να προχωρήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες. Ένα. Δεύτερο. Θα πρέπει, αφού υπογραφεί το πρωτόκολλο, στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε πιστοποιήσεις των εταιριών είτε από εκπροσώπους της ρωσικής κρατικής υπηρεσίας είτε από συμβεβλημένους με την ρωσική κρατική υπηρεσία. Ναι. Δύο ερωτήματα. You're right, there should be signed a protocol with the vendor, and I told my Greek colleagues that I'm ready to sign it by email. It would be the easiest way, the speediest way to sign. And as regard of the group of our experts to be sent here, I think it would take not too long. Tomorrow I will discuss it with our new chief of department of phytosanitary control and we will try to make it as soon as possible. Όσον αφορά στα πρωτόκολλα, αυτά μπορούν να υπογραφούν και μέσω email προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία. Και άμεσα, αύριο κιόλας θα γίνει συζήτηση για το πότε μπορούν να έρθουν κλιμάκια ρωσικά να κάνουν συνάντηση στο Υπουργείο σχετικά με τα θέματα που αφορούν στα πρωτόκολλα. Και μέσω email. Οι πιστοποιήσεις θα γίνουν από τον κρατικό φορέα της Ρωσικής. Από τον ιδιωτικό φορέα ή από τους ιδιωτικούς φορείς, από ποιος.
Κάνε και πάρε τηλέφωνο στο Υπουργείο. Πες τους εδώ, σας κλάβω. Πες τους εδώ. Το Υπουργείο ήταν εδώ. Τώρα η φίλη. Πάμε. Α, ναι, ναι. Okay. The wood control intervened that the consignment would come to Russia on the basis of monitoring. So we took samples and advice for contents. Όσον αφορά την ασφάλεια από ρωσικής πλευράς, οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται είναι στα τελωνία κατά την εισαγωγή των προϊόντων. Από ρωσικής πλευράς, θα το πούμε τώρα κάποιος. Τελικά, πού θα το έρθει. Λοιπόν, κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει, ο κύριος Φωτιάδης, και επειδή υπάρχουν και εκπρόσωποι, κύριος Κασαπίδης, δήμαρχοι, μήπως θέλουν κάτι να θέλουν να χαιρετήσουμε ένα λόγο, ή εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προηγούνται οι... Ο δήμαρχος Μέλης. Καλώς τον κύριο Αλεξάνδρο, εγώ θέλω να ευχηθώ ότι όλα θα πάνε καλά. Εμάς βέβαια μας ενδιαφέρει η κατάργηση του ισχύου του καθεστώτου και να επιτραπούν εξαγωγές. Η περιοχή μας είναι αγροτική και προφανώς στηρίζουμε και πρέπει να στηρίζουμε στους αγρότες πολλά πράγματα, αλλά πολλά πράγματα και οι αγρότες πρέπει να στηρίζονται από την πολιτεία στα εισοδήματά τους. Είναι κριτήριο μοχλός για μας, για αγροτική ανάπτυξη. Ελπίζουμε σε αίσιο τέλος. Yes, we are ready to work hard and pray. Κύριος Βασιρόπουλος, κύριος Κασαπίδης, η πρόσωπος του Υπερπεριάρχη, μιλάμε με ορίζοντα τη συνάντηση των κυρίων Πούτιν και Τσίπρα για να υπογραφεί κάποια συμφωνία, φοβάμαι ότι τα κεράσια που θα οριμάσουν ή πρώιμα ροδάκινα δεν θα μπορούν να εξαχθούν μέχρι τότε. Σε αυτή την περίοδο τι πρέπει να κάνουν. Ευχαριστώ. Κάποιες αντιδημάτες. Καλώς ορίζω εγώ τον κύριο Αλεξάνδρο. Είμαι ο Γρηγόρης ο Στάντρος, ο Δήμαρχος της Πέλας. Άκουσα, μάλλον διαβλέπω μια αισιοδοξία σε αυτά που μας είπατε και οι Αλεξάνδρο και έχω την αίσθηση ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη στις σχέσεις των δύο χωρών, η αξιοπιστία των ελληνικών προϊόντων την οποία αναγνωρίζεται,
σε συνδυασμό με την απλοποίηση λίγο των διαδικασιών, αφού θεωρείται αξιόπιστα τα ελληνικά προϊόντα, θα πρέπει να κινήσουμε έτσι λίγο πιο γρήγορα τις διαδικασίες, ούτως ώστε να αρχίσουμε να έχουμε πάλι εμπορική σχέση. Κάποιος άλλος κύριος? Λοιπόν, νομίζω ότι... Α, κύριε Φωτιάς, βέβαια. Καταρχήν, έχω μία κυρία Χατσιάδου. Εδώ στο Ρωμό είμαστε ευγενέστατοι. Μία. Όχι, γιατί υπάρχει, σε παρακαλώ. Είναι θέμα σε επιπροσωπικού, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν θα είμαι ίσως ούτε σαν βουλευτής, ούτε σαν πολιτικός, θα είμαι σαν ένας αγρότης και ιδιαίτερα σαν ένας γεωπόνος, κύριε Γεροχάτη. Και χαιρετίζω όλους αυτούς τους αγρότες με τους οποίους τόσα χρόνια συνεργαστήκαμε και μάλιστα άψογα. Θέλω να θέσω 2-3 ερωτήματα. Απλά. Εδώ ήρθανε με διάχυτη την αγωνία όλη η παραγωγή, όλοι οι πρόεδροι των συνεταιρισμών, οι παράγοντες, για να ακούσουν τι μέρη γενέστε τον επόμενο μήνα. Που αρχίζουν τα κεράσια. Εγώ έχω παραγωγή κερασιών και σε 10 μέρες, 15 θα αρχίσει η συγκομιδή. Τι θα κάνω? Θα περιμένω να ρίξει το εμπάρκο? Εδώ ακούω το διάφορα και ρωτώ απλά και ευθασώς, όχι και πάλι σαν πολιτικός, αλλά σαν πολίτης χωρατητής και του νομού. Τι σχέση έχει η εξαγωγή των φρούτων? Είναι μονόδρομη υπόθεση ή είναι αμφίδρομη? Περιμένουμε τίποτε άλλο από τις συζητήσεις του κυρίου Πούτιν, τον οποίο ευλαβώνεται και λόγω της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό να το θυμίσετε και να το εκτιμήσετε και να το διάφορα. Διότι είμαστε όλοι ορθόδοξοι χριστιανοί και έχουμε μια βάση της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας, να δούμε τι ακριβώς περιγενέστε. Θα περιμένουμε, όπως ακούστηκε τον άλλο μήνα, ο κύριος Πούτιν με τον κύριο Τσίπρα, τους οποίους δεν θα πω ασυμπαθώ ή όχι, τους σέβομαι. Τι θα αποφασίσουν? Μήπως έχει κάποιο άλλο σχέδιο από κάτω, το οποίο θα είναι συνάρτηση και συνάπεια όλων αυτών των δραστηριοτήτων μας? Αυτά τα πράγματα πρέπει να βρουν. Φεύγοντας εδώ η παραγωγή όλοι, δεν θα έχουν υπόψη τους τι ακριβώς μέρη γενέστε μετά από 5-10 μέρες, 15. Για αυτή τη στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε και να είμαστε πιο ευθαρσός ο κύριος Αλεξέκο, ο οποίος είναι συμπαθέστατος και έχει ένα πολύ ωραίο επιτελείο δίπλα το μερίδιο και μας ενθουσιάζει με τα μήνυμα. Αλλά τα τεχνικά θέματα λίγο πολύ τα ξέρουν. Το θέμα είναι τι μέρη γενέστε. Τι κάνουμε σαν τον Γιώργα που πήγε ζήτησε δανεικά από το Κωστίκα και του λέει θέλω 1.300 ευρώ δανεικά με πρωτοθεσία 3 μήνες και του λέει λεφτά δεν έχω άλλα πρωτοθεσία σε δίνω 6 μήνες. What we are talking about is not a market between Russia and Greece that we would open our market and we expect something. It's a multifaceted cooperation which has got started some time ago. Θέτω ως πρώτη προτεραιότητα την υπογραφή αυτού του τεχνικού πρωτοκόλλου. Από τη στιγμή που υπογραφεί αυτό το τεχνικό πρωτόκολλο, άμεσα μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου των εταιριών οι οποίες θα κριθούν ως κατάλληλες και θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την Ρωσία. Και τρίτον, θα μπορούν να γίνουν έλεγχοι στα προϊόντα που του εξαρτούν, θα μπορούν δυνητικά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μη ύπαρξη πολυμάτων ή κάποιων άλλων ασθενών. Αυτό εγώ έχω συμπεράνει. Και προϋποθέτει φυσικά την συμφωνία, την πολιτική συμφωνία εκ των υστέρων, έτσι, άρα λοιπόν είναι τα τεχνικά, το τεχνικό κομμάτι που λέγεται πρωτόκολλο, είναι η διαδικασία υπηρεσιακή να προετοιμαστεί και η πολιτική συμφωνία μεταξύ των δύο ηγετών των δύο χωρών.
Εάν κάνω κάτι λάθος, παρακαλώ, πέστε ναι ή όχι. Σας πω συγγνώμη, δεν ήθελα να σας πω το άλλο. Ότι όσον αφορά στο κομμάτι της διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων, τα οποία καλούμαστε να εξάγουμε στην ουσία, και επειδή στο παρελθόν είχαν παρατηρηθεί πολλά κρούσματα και επέστρεφαν προϊόντα πίσω και όλο αυτό ταλαιπωρούσε όλο το σύστημα, επειδή η Ρωσία από πλευράς της κάνει ελέγχους, όπως μας είπε ο κύριος Αλεξέγκο, στη Ρωσία. Είναι δηλαδή το τελευταίο στάδιο που εκεί πλέον, εάν βρεθεί κάτι, είναι καταστροφή και για τον παραγωγό που τα έστειλε. Επομένως, το δικό μας κομμάτι, το οποίο αφορά στον έλεγχο και στην πιστοποίηση, έχει να κάνει με τη διαδικασία της παραγωγής, που φυσικά για τα ροδάκινα για φέτος θα το ξεπεράσουμε αυτό, θα πάμε στα επόμενα στάδια. Εμείς λοιπόν καλούμαστε να κάνουμε ελέγχους στο χωράφι, κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περίοδου, να ελέγξουμε τα συσκευαστήρια τα οποία θα προετοιμάζουν τα φρούτα πριν φύγουν για τη Ρωσία. Θα γίνονται εννοείται και δειγματοληπτικά κάποιες αναλύσεις, που ενδεχομένως τα ροδάκινα να είναι το δειγματοληπτικά, θα δούμε πώς θα το δουλέψουμε, γιατί χάσαμε το χωράφι από τον έλεγχο. Και αυτά, όλη αυτή η πληροφορία θα υπάρχει σε σύστημα, σε ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση και οι ρωσικές αρχές, με ό,τι αυτό σημαίνει ως προς την διευκόλυνση της μεταφοράς πληροφορίας, να το πω διαφορετικά, έτσι προκειμένου να μην παρουσιάζονται προβλήματα κατά τη διάρκεια των εξαγωγών. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί, το θέλουν και οι ίδιοι και φυσικά θεωρούμε ότι το θέλετε και εσείς, γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα όλο αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα, γιατί αν εσείς δεν το θέλετε, δεν έχει νόημα όλη αυτή η συνάντηση, θεωρώ. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, έχει κάτι τελευταίο να ρωτήσω. Υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά τις εταιρείες που θα προλάβουν να ελεγχθούν, να κάνουν αιτήσεις? Κανένας απολύτως. Γιατί... οι εταιρείες, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις, συγγνώμη, σε διάφορα. Δεν υπάρχει περιορισμός σε αυτό. Εδώ δεν μιλάμε για μικρόβους, είναι φυσιολογικής προέλευσης, όπου εκεί είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα. Εδώ σημαντικό είναι οι επιχειρήσεις, τα μεταποιητήρια, τα οποία θέλουν να εξάγουν και κατ' επέκταση η παραγωγή αυτών, να πληρούν τις απαιτήσεις τις ρωσικές. Σε αυτό εννοείται ότι εμείς θα κάνουμε και εκπαιδεύσεις και ό,τι άλλο χρειαστεί, ώστε να την έχετε αυτή την πληροφορία και να μην αντιμετωπίζετε στην πράξη προβλήματα. Και περιορισμός δεν υπάρχει κανένας. Σε αυτό μπορούν να ενταχθούν όλοι και μπορούν να εξάγουν, και ευχής έργων είναι και αυτό που συζητάμε και επιθυμούμε όλοι, είναι εν τέλει εξαγωγές να υπερδιπλασιαστούν στη Ρωσία. Αλλά να γίνονται σωστά, να μην γυρίζουν πίσω. Και ένα τελευταίο να του κάνω και εσύ να κάνω την τέρμα. Πάρα πολλές εταιρείες έχουν IFS, χρειάζεται Global Cup. Είναι πιο σκληρά τα κριτήρια από τη ρώσικη κυβέρνηση όσον αφορά αυτές τις πιστοποιήσεις? Είναι διαφορετικά, είναι ρωσικές απαιτήσεις. Εννοείται ότι οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις πληρούν ένα κομμάτι της διαθυλασσιμότητα, δηλαδή δεν θα υπάρξουν, δεν θα είναι τόσο δύσκολο για αυτές, να το πω έτσι, να συμμορφωθούν με τα ρωσικά κριτήρια. Θα είναι πολύ πιο εύκολο από ότι άλλες οι οποίες δεν φέρουν καμία πιστοποίηση. Αυτό. Αλλά δεν είναι αποκλειστικό. Αυτό λοιπόν, εμείς το διάστημα αυτό, μέχρι να υπάρξουν οι ανακοινώσεις, οι οποίες το αργότερο θα γίνουν κατά τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, εμείς αυτό το οποίο είμαστε στη θέση να κάνουμε και καλούμαστε να κάνουμε είναι μέχρι τότε σε τεχνικό επίπεδο να ξεκινήσουμε την προετοιμασία όσων επιθυμούν, ώστε να είναι έτοιμοι και την επόμενη της άρσης να ξεκινήσουν τις εξαγωγές χωρίς προβλήματα. Ωραία. Και ένα τελευταίο. Αυτή η μεταχείριση θα αφορά μόνο την Ελλάδα ή την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Κύπρο? Yes, it's for those three countries, but mainly for Greece, because Greece is our biggest exporter of foods and vegetables for all the countries. Θα είναι για τις τρεις αυτές χώρες, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας, που φυσικά ενδιαφέρουν τα προϊόντα μας στην αγορά. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι τελειώσαμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τον κύριο Αλεξέγκο. Κάτσε λίγο. Ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουμε γρήγορα κατά νέα. Ευχαριστώ πολύ.
μας έγραψες, λέω. Yeah.